ξαφνικά θέλουμε επενδύσεις, ξεκαθάρισε στους Ευρωπαίους εταίρους ο Υπουργός Οικονομικών από το βήμα του 12ου συνεδρίου του Economist που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκοσία. Ο Χάρης Γεωργιάδης σημείωσε την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και ταυτόχρονα περαιτέρω επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα. And we are committed in working it down. What we do need is reforms which will make our economy even more competitive. Την ενόχλησή του για τις παρατηρήσεις της Κομισιόν επί του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού δεν έκρυψε ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος υπεραμείνθηκε για μία ακόμη φορά των χειρισμών του Υπουργείου του. Ούτε ζητούμε, ούτε θέλουμε, ούτε και υιοθετούμε την παραμικρή χαλάρωση στους δημοσιονομικούς στόχους. Σε αντίθεση με άλλους στην Ευρώπη, δεν πιστεύουμε στις πολιτικές των ελλειμμάτων. Για να συνεχίσει λέγοντας ότι το 2,1% του πρωτογενούς πλεονάσματος που προβλέπει ο προϋπολογισμός της Κύπρου για το 2017 δεν το επιδιώκουν περισσότερα από δύο άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτά είναι πραγματικά δεδομένα που δεν αμφισβητούνται ούτε από την Κομισιόν ούτε από κανένα. Από το βήμα του συνεδρίου, ο Υπουργός Ενέργειας μίλησε για ανακάλυψη φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ συγκεκριμένα Αιγύπτου, Ισραήλ και Κύπρου, που ισοδυναμεί, όπως είπε μέχρι σήμερα, σε περίπου 2-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, τη στιγμή που οι ανάγκες της Ευρώπης έφταναν πέρσι περίπου τα 430 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. It goes far to show that the region could be fast emerging to become another potential source of supply for the European Union, as well as an alternative route. Για να καταλήξει και να σημειώσει ότι αυτή είναι η προσπάθεια της Κύπρου να αντιπροσωπεύσει την Ευρώπη στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη. Πράγματα και θέματα καταγγέλει η ηλεκτρική υπηρεσία για το